Λοιπόν, ποιοι υποψηφίοι εδώ πέρα σήμερα να χειροκροτήσουμε? Μην τρέπεστε ρε παιδιά, χειροκροτήστε, αποκλείεται να μην υπολείψω. Όλοι στην υποψηφία. Και εσείς εδώ παιδιά, όλοι. Όλοι υποψήφιοι, μπράβο. Λοιπόν, όπως ξεφίλησα χθες στο Facebook, έπεσα πάνω σε μία σελίδα ενός φίλου μου, ενός μαθητή μου παλιού, ο οποίος είχε ένα στάτους, έτσι, καθόταν πάνω κάπως έτσι, δηλαδή τον είχαν βγάλει φωτογραφία κάπως έτσι, λες και είναι ο Κάρολος, ο πρίγκιπας, πάνω στο άλογο που έχει συγκαεί, και ο οποίος έγραφε από κάτω, υποψήφιος δημάρχος Νέας Μάκης. Εν τω μεταξύ ο Γιάννης ήταν ένα παιδί που καθότανε πάντα στο πρώτο το θρανείο με τον καλύτερο μαθητή. Τον καλύτερο μαθητή στο πρώτο θρανείο, γιατί ξέρετε, όλα τα υπόλοιπα θρανία ήταν κλεισμένα την ημέρα του αγιασμού. Θυμάστε, τότε που τρέχαμε όλοι να προλάβουμε το θρανείο για να κάτσουμε με τον καλύτερο μας φίλο, ε! Ή για να κάτσουμε με όλη την παρέα έτσι μαζί, χαλαρία για χαβαλέ, ε! Αλλά το πρώτο θρανείο ήταν πάντα πρώτα ο καλός μαθητής, κανένας άλλος. Κανένας άλλος δεν καθόταν μαζί του. Και βασικά μαλάκες είμαστε για να μας τοντάει συνέχεια και η κυρία. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτός λοιπόν ήταν ένας τύπος, ο οποίος όταν έρχεται σε παιδί μου σαΐτα, ξέρεις, το συμμαθητή σου απέναντι, πενταγόταν αυτός και έλεγε «Αυτός το έκανε, κυρία!» Ένας τέτοιος τύπος. Αυτός ο τύπος είναι τώρα υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Μάκης. Έτσι. Και αν όλοι νομίζετε εδώ πέρα. Ναι, για σκεφτείτε λίγο, για σκεφτείτε. Δεν μπορεί στην παρέα σας όλο και κάποιο τύπο θα έχετε. Για σκεφτείτε. Για σκεφτείτε. Ή είχατε. Σκέφτεστε κάτι. Σκέφτεστε κανένα. Σκέφτεστε. Που έχετε στην παρέα σας, αποκλείεται. Γιατί αν δεν μπορείτε να σκεφτείτε, σας έχω κακά νέα. Ή μήπως σκέφτεστε όλοι. Όχι, βασικά. Εγώ δεν ήμουν έτσι. Αποκλείεται. Εγώ είμαι γαμάτος. Είμαι γαμάτος, εννοείται. Ναι, για να σας πείσω θα σας πω το εξής. Βάλτε τη σκέψη σας να σκεφτεί να πάει λίγο παραπέρα στο σημερινό πρωθυπουργό. Λύσου, θα έπεισα. Για φανταστείτε τον Αλέξη να κάθεται στο πρώτο θρανείο με τον καλύτερο μαθητή και να μαθαίνει αγγλικά. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, να περάσετε καλά. Καλή σας διασκέδαση. Τι με κάνατε πρόεδρο ρε, κάτι ξέρω παραπάνω. Είχα και καλό δάσκαλο, τίποτα.
Το καλύτερο. Αλλά τώρα τους έχει γράψει όλους, είναι στο μαγαζάκι και σερβίρει πολύ ωραίο παστίτσιο, εξαιρετικά μπιφτέκια και φοβερό πρόκολο. Όταν ήταν στην πολιτική δεν είχαμε να φάμε. Και τώρα έρχονται όλοι στο μαγαζί και κάνουν τα τραπέζια τους εκεί με σκοπό να το πάρουν στο κόμμα. Χα, που μια βουλουστούνα και... Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι ο Άσης θα πιάσει. Μπορείτε να περάσετε τώρα. Ευχαριστούμε. Πάει και ένα μπλοκ για να πάρει. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλά κύριε Πρόεδρε, εσείς. Μια καλά. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για το σχολείο. Βεβαίως κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε ότι δείχνω πολύ μεγάλη σημασία στα προβλήματα του σχολείου σας. Όσο για σένα, Αργύρη, δεν έπρεπε να μου το κάνεις αυτό. Αν νομίζω ότι θα κάνεις ό,τι θέλεις στην Αγία Παναγία, είσαι πολύ γελασμένος. Έρχεται το μπλοκ. Πάτω! Θέλουμε μπάλες. Μπάλες, πολύ εύκολο. Βέβαια. Μισό λεπτάκι να το σημειώσω εδώ. Διότι οι παλιές έχουν τρυπήσει. Ωραία, λοιπόν. Πόσες μπάλες θέλετε? Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 15 μπάλες ποδοσφαίρου. 15 μπάλες. 5 μπάλες μπάσκετ και 3 του βόλεϊ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ. Είμαστε τεράστιοι να το σημειώσω. 3 μπάλες μετακυλισμένες ποδοσφαίρου. Θέλετε κάτι άλλο κύριε Πρόεδρε? Βεβαίως. Το επόμενο που θα θέλαμε είναι να τοποθετηθούν μερικά τασάκια στο σχολείο. Διότι πάλι οι μαθητές στις τουαλέτες να κάνουν την ανάγκη τους και πετάνε τις σκόπες κάτω και βρωμίζει το τόπο. Αυτό κύριε Πρόεδρε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μισό λεπτάκι να το σημειώσω εδώ. Λοιπόν. 3 πλαστικά ποτηράκια με λίγο νεράκι και τις πλαγιές. Μάλιστα. Πρέπει λίγο. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, το επόμενο που θα θέλαμε και είναι πολύ σημαντικό επίσης, είναι ένα καινούριο και σύγχρονο φαξ, διότι το παλιό έχει χαλάσει, με αποτέλεσμα κάθε φορά που στέλνετε έγγραφο να μην πάμε σχολείο λόγω παγετού, δεν έρχεται το φαξ και πάμε σχολείο και κάνουμε μάθημα. Δηλαδή δεν είναι δυνατό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα το επιτρέψω να συνέχισε. Λοιπόν, θα το σημειώσω ευθύς αμέσως εδώ. Ναι, λοιπόν. Ένα ταχυδρομικό περιστέρι από τα ταχυδροταϊκών περιστεριών του Ρούσου. Θέλετε κάτι άλλο κύριε Πρόεδρε? Βεβαίως, το τελευταίο που θα θέλαμε είναι ένα καινούριο έθριο για το παλιό, διότι το παλιό στην οροφή έχει τρυπήσει και μπάζει νερά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μισό χώρο. Πολύ σημαντικό, δηλαδή πολύ σημαντικό. Μισό λεπτό να το σημειώσω εδώ. Αφήνεις το πάνω. Λοιπόν, ένας πλαστικός μπουσαμάς για το σχολείο και 10 κουβάδες πλαστικές. Ξέχασα να σας ενημερώσω. Το 80% των μαθητών της τρίτης λυκείου είναι ενήλικες και φέτος ψηφίζουν στις φωτεινές. Θέλω άμεσα για το σχολείο, για το Λύκειο, 15 μπάλες με την υπογραφή του Κριστιάνου Ρονάλντο. 40 μπάλες που λέει, 85 μπάλες μπάσκετ, ναι. Όπως είπα, λοιπόν, σε παρακαλώ και να πάρεις μαζί σου. Και 40
40 μηχανήματα φάξ. Βάλε 50 εκεί πέρα να έχουμε παιδιά. Δεν ξέρει. Και επίση σε παρακαλώ πάρα πολύ σε παρακαλώ, ασημένα, ασημένια τα σάκια για τα τσιγάρα. Ασημένια, ναι, ασημένια. Λοιπόν, κανόνισε κακομίρι. Μην τυχόν και γίνει αυτό το πολύ μέσα σε μια εβδομάδα και θα σε περάσω πειθαρχικό. Μισό λεπτάκι, παιδιά, έχουμε. Ναι, ναι, έλα, Αντρέα. Ναι, ο Δήμαρχος είμαι. Ναι, Αντρέα, θέλω μια πολύ μεγάλη χάρη. Λοιπόν, σε παρακαλώ, πήγε να φτιάξεις ένα αίτιο για το Λύκειο. Ναι, ναι, ναι. Άσε τις εξαμένες, παιδί μου, τι εξαμένες. Για την Κύθυρα, τι λες, τα την Κύθυρα έχουν λιγότερους ψήφους από την Τρίτη Λυκείου. Ναι, σε παρακαλώ, δώστε μεγάλη σημασία. Δώστε μεγάλη σημασία. Ναι, η πολιτική μου καριέρα κρέμεται από σένα. Αντρέα, σε παρακαλώ, μην με εκθέσεις τα παιδιά, μην με εκθέσεις τα παιδιά. Ναι. Παιδιά Κάτσε να κάνω πρόξο μαγουλά.